μιλάει για μια χρονική στιγμή στο Βερολίνο όπου βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι σε ένα παλιό σπίτι γερμανικό, αυτού του Γερμανού, του Hans, άνθρωποι από όλα τα μέρη της γης, ουσιαστικά με αφορμή και με ένα περιβάλλον κοινωνικό εκείνης της στιγμής που προσομοιάζει λίγο σε αυτό που συνέβη στη Γένοβα, σε αυτή τη συνάντηση ας πούμε των G8 τότε. Και η Αναγνωστάκη το μεταφέρει υποθετικά στο Βερολίνο, όπου μαζεύονται, γίνονται διαδηλώσεις καθημερινά, όπου μαζεύονται άνθρωποι για να μιλήσουν και να πούν τα προβλήματά τους. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ας πούμε, που είναι μεγάλης αναταραχής, έχουμε κάποιους ανθρώπους από όλα τα μέρη της γης σε ένα σπίτι και έχουμε ένα τραπέζι όπου γίνεται με έναν τρόπο μία πρόβα από τον Άγη, ένα νεαρό που ζει στο σπίτι, ο οποίος θα πάει να μιλήσει σε αυτή τη διαδήλωση και έχει μία ιδέα και λέει να μιλήσουμε όλοι σε αυτή τη διαδήλωση αύριο, να πάμε όλοι σε αυτή τη συγκέντρωση, να πάμε όλοι σε αυτό το μικρόφωνο και να κάνουμε πρόβα. Και ουσιαστικά μιλάμε για αυτή την πρόβα όπου σηκώνεται ένας ένας στο μικρόφωνο και ξεκινάει να λέει για τα προβλήματα που υποτίθεται αντιμετωπίζει, που αντιμετωπίζει γενικά κοινωνικά, αλλά πολύ γρήγορα πηγαίνουν τα πράγματα σε πολύ πιο ουσιαστικά θέματα προσωπικά δικά του. Και γίνεται αυτό το ιδιότυπο σε αυτό το έργο, το μέσα γίνεται έξω με έναν τρόπο. Δηλαδή, το εσωτερικό του σπιτιού γίνεται εξωτερικό του δρόμου ακριβώς λόγω αυτής της πρόβας. Από ένα σημείο και μετά μπερδεύεσαι και δεν ξέρεις και πού ακριβώς βρίσκεσαι. Δηλαδή, το ίδιο το έργο ακόμα και λεπτομέρειες πάνω στο σκηνικό, ενώ η Λούλα πάντα έδινε πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες, εδώ για πρώτη φορά είναι λίγο πιο ελεύθερες και ανοιχτές. Υπάρχουν αντικείμενα τα οποία εμφανίζονται και μετά δεν ξανααναφέρεται σε αυτά. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Είναι σαν ένας τόπος, λίγο μη τόπος. Ένα μέσα και ένα έξω και μαζί. Και προτείνει και τα πανό. Ναι, ναι. Μέσα στο σπίτι το ίδιο έχει πανό τα οποία τα βρίσκει συνήθως σε εξωτερικό. Και γι' αυτό ακριβώς δεν καταλαβαίνεις αν είσαι μέσα ή έξω. Τώρα η μετατροπή εδώ έγινε σύμφωνα με τις δικές μας αναζητήσεις και σύμφωνα με τις ανάγκες της παράστασης που είχαμε εδώ. Δεν είναι πολύ εύκολο, όπως δεν είναι πολύ εύκολο να ερωτευτώ έργα, έτσι δεν είναι και πολύ εύκολο να ερωτευτώ ηθοποιούς. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά, και το λέω γιατί είναι απαραίτητο συστατικό για μένα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με κάποιον άνθρωπο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε, πέρα από τις ικανότητες που μπορεί να έχει ένας ηθοποιός, αυτό που ψάχνουμε είναι το προσωπικό υλικό. Να υπάρχει μια μοναδικότητα σε αυτόν τον άνθρωπο, την οποία θα μπορούμε με έναν τρόπο να την εξελίξουμε και να την κάνουμε να λάμψει ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι δηλαδή που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρουν πολύ και οι διαπροσωπικές σχέσεις που ουσιαστικά μπορούν να χτιστούν μέσα από αυτό. Νομίζω ότι τελικά η επιλογή, αυτό το έλεγα χθες τα παιδιά, η επιλογή ήταν ιδανική. Δηλαδή το πώς ας πούμε καταφέραμε να επιλέξουμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει όλοι μεταξύ τους στο παρελθόν να ενωθούν και κάπως όλοι μαζί να κάνουμε αυτήν την, εντάξει, πολλά εισαγωγικά, αλλά δυστυχώς αυτό είναι, παρέα. Και να μπορέσει αυτή η παρέα να επικοινωνήσει σε μια μεγαλύτερη παρέα με το κοινό, ήταν ιδανικό για μένα. Ναι, και η ακρόαση είχε πολλά στάδια. Δηλαδή, για να καταλήξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν ήταν μία φορά που τους είδαμε. Περάσαμε, νομίζω, 4 φορές. Ναι, ναι, ναι. Και συζητήσεις πολλές. Και προσωπικές ερωτήσεις. Θυμάμαι και στην ακρόαση, δηλαδή, γιατί ο Χρήστος και εγώ, βέβαια, μας ενδιαφέρει αυτό που λέει πάρα πολύ, το προσωπικό υλικό. Πάρα πολύ. Και ποια είναι η θέση του στην κοινωνία, τι σκέφτεται. Ποιες είναι οι αναζητήσεις, όντως οι ικανότητες, ναι μεν είναι απαραίτητες για τη δουλειά, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά το άλλο κομμάτι είναι ίσως σημαντικότερο. Χορέψαμε πάρα πολύ, ήπιαμε πολύ, φάγαμε πολύ, συζητήσαμε πολύ και πραγματικά από την πρώτη ημέρα τα παιδιά ήταν τόσο διαθέσιμα, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε και okay, έχουμε τη σκέψη, έχουμε τη διάθεση, έχουμε την εμπειρία μεταξύ μας, τον κώδικά μας. Αλλά τα παιδιά δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό σαν, ως σύνολο θα ήταν ας πούμε, απόλυτα εκεί. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά ήταν τόσο
είχαν πολύ μεγάλη διάθεση και πολύ μεγάλη, πολύ, δηλαδή ήθελαν να μπουν σε αυτό το πράγμα. Και είναι, πραγματικά κάθε μέρα, και δεν είναι καθόλου κλισέ αυτό που λέω, ήταν μια έκρηξη, ρε παιδί μου, πραγμάτων. Που συνέβαινε και συνέβαινε και συνέβαινε και μας τροφοδοτούσε και εμάς. Δηλαδή μας πήρε πάρα πολύ μετά. Εμείς γενικά, ο τρόπος δουλειάς μας είναι, υπάρχει αυτός ο συνδυασμός των στοιχείων του λόγου, της κίνησης και της μουσικής συνέχεια, σε ένα ολόκληρο πεντάωρο, ας πούμε. Δεν στέκεται ποτέ ο ηθοποιός σε μια καρέκλα για να παρατηρήσει τι κάνει ο άλλος. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Είναι συνέχεια μονίμως όλη σε μια δράση. Οπότε μπαίνουν, δηλαδή αυτό είναι το σύμπαν που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και να. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δουλέψουμε εμείς τουλάχιστον. Και δηλαδή, κάθε πρόβα δηλαδή είναι μια πρόβα που ένας άνθρωπος μπορεί να παρακολουθήσει και να καταλάβει. Δηλαδή είναι ένα έτοιμο, κάτι έτοιμο κάθε φορά, όπως είναι η ζωή. Η αλήθεια είναι ότι αδικαιολόγητα αργά ξεκίνησε η δικιά μου γνωριμία με τη Λούλα Αναγνωστάκη. Δηλαδή ξεκίνησε πριν 6-7 χρόνια όπου άρχισα να διαβάζω έργα της και θυμάμαι το συγκεκριμένο έργο το διάβασα σε ένα τρένο από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, όπου γρήγορα καθώς διαβάζω, συνειδητοποιώ ότι είναι αυτό που διαβάζω, αρχίζω, κλαίω μέσα στο τρένο, ψάχνω τα κομμάτια, γιατί έχει ένα πολύ συγκεκριμένο μουσικό σύμπαν για να γνωστάξει σε όλα τα έργα, επειδή ακούει μουσική και έγραφε με μουσική, και έψαχνα τα κομμάτια ταυτόχρονα, έβαζα τα κομμάτια στα αυτιά μου και διάβαζα. Εντάξει. Τέλειωσα πάρα πολύ γρήγορα και συνειδητοποίησα ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα, εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει, δηλαδή ήταν αυτό πριν 6-7 χρόνια, οπότε κάπως το είχα μέσα στο μυαλό μου για πάρα πολύ καιρό και προσπαθούσα να βρω την ιδανική στιγμή που αυτό θα μπορούσε να γίνει. Μελέτησα πάρα πολύ όλο τον κόσμο της Αναγνωστάκη, ο οποίος είναι φοβερά γοητευτικός και συνειδητοποίησα σιγά σιγά πραγματικά με τι συγγραφέα έχω να κάνω. Και έτσι έφτασαμε σε αυτήν την ιδανική στιγμή όπου όταν μου έγινε πρόταση από το κρατικό είπα κατευθείαν το σε εσάς. Το οποίο βέβαια είναι περίεργο για αυτά τα 6 χρόνια που περάσανε από τη στιγμή, την πρώτη φορά τη στιγμή που το διάβασα, κάθε χρόνο έλεγα ότι αυτή είναι η στιγμή για να γίνει το σε εσάς. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα ξαναλέω κάθε χρόνο, λέω ακόμα και τώρα που έγινε και τη χρονιά την επόμενη θα είναι το ίδιο. Και τη χρονιά την επόμενη θα είναι το ίδιο. Δηλαδή σε σχέση με το πόσο πραγματικά άμεση σχέση έχει το τώρα της Αναγνωστάκη με το τώρα το δικό μας, είναι σχεδόν ανατριχιαστικό το τι συμβαίνει. Το οποίο είναι ένα έργο γραμμένο το 2001, ας πούμε, και είμαστε 2023 κοντά 24 και ζούμε αυτά τα οποία έγραφε τότε ότι θα γίνουν. Μας ενδιαφέρει πολύ η σχέση των έργων που επιλέγουμε με αυτό που συμβαίνει έξω. Δηλαδή αυτό είναι για μένα ουσιαστικό στοιχείο της τέχνης. Δηλαδή η τέχνη είναι εκεί γιατί προσπαθεί να αλλάξει κάτι. Δεν γίνεται να μην προσπαθεί να αλλάζει. Άμα δεν προσπαθεί να αλλάξει κάτι, δεν είναι τέχνη.